Γεια σα, σα καλωσορίζουμε στη Σέντρα. Σήμερα βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, στο Άργο Σοριστικό. Έχουμε μαζί μα τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Πάνο και Παπτσόγλου. Γεια σα, Δήμαρχε. Γεια σα και σε εσά, εδώ στον Άγιο Νικόλαο που από τότε που ερχόμασταν σαν παιδιά, όπου είχε καθιερωθεί η γιορτή τη Καθαρά Δευτέρα, ερχόμασταν να πετάξουμε το χαρταετό. Πέρασαν πολλά χρόνια ερήμωση μέχρι που σε συνεργασία και με την ε, Ενωρία της Αγίας Παρασκευής, με τον πατέρα Λεωνίδα, είπαμε ότι πρέπει να αναδείξουμε αυτό το εκκλησάκι με την τόσο μεγάλη ιστορία. Κάναμε την, ε, το πρώτο έργο της ανάπλασης επάνω, πέριξ του ναού, αλλά όταν έγινε και έμειναν όλοι ενθουσιασμένοι, είπαμε γιατί όχι να μην αναπλάσουμε και όλη την πλαγιά που κατεβαίναμε εδώ τότε σαν παιδιά και παίζαμε και μας κυνηγούσαν οι δάσκαλοι όταν ερχόμασταν εκδρομή για να κατέβουμε μέχρι κάτω στο δρόμο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και τη δεύτερη φάση και όπως βλέπετε είναι σχεδόν στο τέλος, δεν έχει τελειώσει ναι. πλήρω η εργολαβία αυτή αλλά έχει αλλάξει πραγματικά όψη. Και μάλιστα από εδώ που ήμασταν, κοιτάξουμε πίσω, θα δούμε και την παλιά γέφυρα η οποία βέβαια σήμερα είναι ακόμη πνιγμένη στα δέντρα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει και το έργο της διευθέτησης της σκήτης του αλιάκμονα μαζί με την ταυτόχρονη ανάπλαση και να έρθει να δέσει αυτό το έργο, μαζί με εκείνο το έργο και μαζί με το μεγαλεπίβολο σχέδιο, θα πω εγώ, ανάπτυξη του τουρισμού που δεν είναι άλλο, ο περιπατητικός διάδρομος που θα περνάει από όλη την παράπλευρη, κήτη του Αλιάκμονα από τη γέφυρα της Σαμουδάρα θα περνάει στη Σκάλκη, την γνωστή Σκάλκη σε όλους μας όπου μάθαμε μπάνιο εδώ στο, στο ποτάμι και θα καταλήγει στη Διοκλητιανούπολη και γιατί όχι γυρνώντας να επισκεπτόμαστε τόσο εμείς οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες το αρχαιολογικό μουσείο που μπορούν να επισκεφθούν και να δουν με πλήρη λεπτομέρεια και πληροφορία εκεί από την α, αρχαιολογική υπηρεσία τα ευρήματα που έχουν βρεθεί εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα να πάμε λίγο ξεκινώντας σε κάτι που σας λένε συγκεντρωτικό. <laughs> Τελικά είστε <laughs> Ερτεδογάν. Μ' αρέσει και γι' αυτό και γέλασα γιατί το ακούω τελευταία πολύ. Βέβαια ε, κάποιος που δεν έχει ε, συνεργαστεί με το Δήμο, μπορεί απ' έξω να το ακούει είτε στο καφενείο, είτε με τη μορφή πειράγματο και να λέει ναι, πράγματι είναι τόσο συγκεντρωτικό. Βέβαια, όλοι οι συνεργάτε λένε ότι όταν θα, του, όταν θα αποφασίσει να κάνει κάτι, θεωρήστε βέβαιο ότι θα γίνει. Είτε είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο και μήπως τελικά όταν φτάνουμε στο τέλος να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος που όταν στην αρχή τον κουβεντιάζουμε φαίνεται απροσπέλαστος εντελώς και την άλλη γίνει πραγματικότητα λένε τελικά μήπως θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο σκληρός από όσο είναι σκληρός εισαγωγικά. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο και δεν με ενοχλεί ειλικρινά. Ε, γιατί τελικά δεν μένουν οι τίτλοι, αλλά μένει το παραγόμενο έργο από τον υποτιθέμενο αυτό τίτλο. Όταν έχεις να κάνεις με διοίκηση γενικότερα και πρέπει να συντονίσεις, όχι απλά να διοικείς τυπικά, να διαχειρίζεσαι μάλλον θα πω, και πρέπει να συντονίσεις πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε είναι υπάλληλοι είτε είναι συνεργάτες, είτε είναι αντιδήμαρχοι, είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, πρέπει να μην ξεχνάς το στόχο από τον οποίο ξεκινάς. Γιατί πρέπει όλοι μαζί να είναι συντονισμένοι στη στόχευση και στον στόχο. Γιατί αν δεν είσαι αυστηρός, αυστηρός με την καλή έννοια, yeah. νομίζω πως τελικά δεν μπορείς να φτάσεις και αυτό είναι το συμπέρασμα των 13 χρόνων στην αυτοδιοίκηση, στην ενεργή τοπική αυτοδιοίκηση και άλλων 20 χρόνων ως διευθυντή σε μια δημοτική επιχείρηση. Γιατί και εκεί χαριτολογώντας κάποιοι εργαζόμενοι αυτό λέγανε, αλλά όταν έφυγα και τελικά έγινε αυτό που έγινε με εκείνη την επιχείρηση που ήταν η πρώτη δημοτική παραγωγική επιχείρηση στην Ελλάδα, λένε καλύτερα που ήταν αυστηρό, γιατί υπήρχε αποτέλεσμα και όλα δούλευαν ρολόι. Άρα λοιπόν. Γελάω πραγματικά και για να μην πω ότι το διασκεδάζω όταν ακούω τέτοιου είδους α, χαρακτηρισμός από ανθρώπους που δεν έχουν μπει επί τη ουσίας και άμεσα στην όλη διαδικασία, που είμαι βέβαιος ότι όταν θα μπουν και αυτό, όταν τους δοθεί η ευκαιρία, θα πούν ότι ίσως να χρειαζόταν να είναι ακόμη περισσότερο αυστηρός. Όσο για το συγκεντρωτικό, αξίζει τον κόπο να πω το εξή. Όλο αυτό το έργο για να γίνει ε, έχει να κάνει με δεσμεύσεις. Με δεσμεύσεις προς τρίτους φορείς, προς Υπουργεία, προς Γενικές Γραμματείες κλπ. Όταν δεσμεύεσαι ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα, πρέπει να τα κάνεις. Σε μία μέρα πριν, όχι μία μέρα μετά. Όταν λοιπόν βλέπω ότι κατά την πορεία υπάρχουν α, υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν εκπληρωθεί, ναι, παίρνω το θάρρος και μετά από μία δεύτερη Τρίτη όχληση δεν υπάρχει προ συνεργάτη. Από εκεί και πέρα, αναλαμβάνω, δεν με πειράζει. Έχω μάθει να δουλεύω ατέλειωτε ώρε, να δουλεύω ατέλειωτα μερόνυχτα, αλλά ποτέ δεν έχω δώσει δικαίωμα σε κάποιον να πει ότι ήμουν συνεπή. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πολύ τον όρο ομάδα. Γιατί δίνετε τόσο έμφαση σε αυτό. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Ποιο μπορεί να πιστέψει ότι έργα μόνο για τα έργα 106 εκατομμυρίων θα μπορούσε να τα κάνει ένα άνθρωπο. Σαφώ και είναι ομάδα, ομάδα δυνατή, ομάδα που παράγει έργο, ομάδα που συντονίζεται πλέον, μιλάμε την ίδια γλώσσα, με ένα νεύμα μόνο καταλαβαίνουμε το τι πρέπει να κάνει ο καθένα και από εκεί και πέρα δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αλλά η ομαδική δουλειά με αυτά τα αποτελέσματα. Και αφού λέτε δουλειά. 13 χρόνια. 13 χρόνια. Πολύ δουλειά για να γίνουν όσα έγιναν. Πολύ δουλειά κοιτούσα πριν καμιά βδομάδα. Βρήκα στο αρχείο μου μία αφίσα από τότε που ήμουν υποψήφιος την πρώτη φορά, το 2006 ή το 2010, δεν θυμάμαι, που έγραφε «Συζητάμε με τους δημότες» και ήταν για μια επίσκεψή μας σε κάποιο χωριό. Είχα μαλλιά, πολλά μαλλιά, σγορά και μαύρα. Σήμερα έχουν μείνει κάποια και είναι κάτασπρα. Αυτό το λέω χαριτολογώντας γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς, ατέλειωτα, ατέλειωτα χιλιόμετρα οδηγώντας και δεν το λέω ε, γιατί θέλω να ε, παραπονευτώ, μου αρέσει η οδήγηση, ξεκουράζομαι με την οδήγηση και λύνω πολλά προβλήματα κατά τη διαδρομή στην Αθήνα και δεν είναι πολλές οι ώρες μέχρι την Αθήνα, αλλά υπάρχουν και στιγμές έντασης, υπάρχουν στιγμές που μαλώνεις, μαλώνεις με την καλή έννοια γιατί διεκδικείς και όπως προείπα βάζεις στόχο και θες να τον πετύχεις υπάρχουν και οι στιγμές της ηθικής ικανοποίησης που εισπράτησε ότι όλος αυτός ο κόπος δεν πήγε χαμένος αλλά είχε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και πιστέψτε με ότι αυτές οι στιγμές δεν πληρώνονται με τίποτε. Αυτές είναι οι στιγμές που σου δίνουν κουράγιο να συνεχίσεις, να μάχεσαι, να αγωνίζεσαι για τους δημότες και για το Δήμο. Θυσιάσατε πράγματα για αυτό το έργο. Η οικογένειά σας πού ήταν ας πούμε σε όλο αυτό. Θυσίασα και θυσίασα πάρα πολλά. Θυσίασα τα χόμπι μου, θυσίασα τον προσωπικό μου χρόνο και πάνω απ' όλα θυσίασα τις προσωπικές στιγμές. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, πήγαν, έγιναν φοιτητέ, τελείωσαν, μπαίνουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν τα έχω δει και είναι ένα πολύ μεγάλο βέρος, ένα πολύ μεγάλο βάρος. Η δε σύζυγός μου, συμπαραστάτης άοκνος, ακούρωστος και πάντα δίπλα μαζί με τα παιδιά σε δύσκολες στιγμές όπου πλέον φτάνεις να απογοητεύεσαι από φίλους, από ανθρώπους, από συνεργάτες, από ανθρώπους που τους έχεις σώσει κατά καιρού και τους βλέπεις απέναντι, αλλά πάλι η οικογένεια δίπλα να σου δίνει κουράγιο, να τα σβήνεις όλα, να βάζεις ένα χ στο παρελθόν και να ξαναξεκινάς, να λες το μέλλον είναι μπροστά μας, το μέλλον του Δήμου είναι εδώ, το μέλλον των νέων είναι εδώ, έχει υποχρέωση να πάρεις δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις όπως ξέρεις. Τι διαφορετικό έχετε να δώσετε στη νέα σας θητεία. Τι διαφορετικό, η αλήθεια είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ε, ξεκινάς με κάποια όνειρα. Κάνεις κάποια πράγματα, κάποια βλέπεις ότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται και δεν έχει νόημα να αγωνίζεσαι γιατί αντικειμενικά δεν μπορείς να τα πραγματοποιήσεις και κάθομαι καμιά φορά και τα παραλληλίζω με τα παιδικά μου χρόνια που από τότε όλοι μου λέγανε ότι ήμουν πολυμήχανος και γιατί το λέω αυτό. Είχε ένα παιχνίδι τότε και το αγαπούσα πάρα πολύ και περίμενα πώς και πόσο ο Άη Βασίλης να μου φέρει πάντα το ίδιο και δεν ήταν άλλο από εκείνα τα τουβλάκια που έχτιζα διάφορα, έχτιζα γέφυρες, έκτιζα κτίρια, ε, έκανα συνθέσεις περίεργες, μετά τα λέγαν Lego, αν δεν κάνω λάθος, λέγω, ναι. στα νέα μας χρόνια. Πήρα κάποια στιγμή και ξαναδοκίμασα και μάλιστα μπορώ να πω ότι τώρα είχε και περισσότερα και πιο εξειδικευμένα εξαρτήματα. Μπορείς να κάνεις κοινό παπάδες. Όλα λοιπόν αυτά τα σκεφτόμουν με το μυαλό μου και ακόμη έτσι έχω μάθει να λειτουργώ όταν κάθομαι και ηρεμώ που δεν είναι πολλές αυτές οι ώρες, γιατί οι περισσότερες ώρες είναι ώρες δραστηριότητας, κάθομαι και σκέφτομαι τι παραπάνω θα ήταν αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ για την περιοχή μας, για το Δήμο μας, για τους Δημότες μας. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε δειλά-δειλά εκείνο το κομμάτι το ενεργειακό των σχολείων. Τώρα που βλέπουμε ότι αυτό όχι απλά αποδίδει και μας έχει απαλλάξει από ένα πολύ μεγάλο βάρος, αλλά έχοντας και την ηθική ικανοποίηση ότι όλο αυτό που σχεδιάσαμε μαζί με τους συνεργάτες περπατάει και θέλουν να το κάνουν και άλλοι, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, πάμε πάνω σε αυτό το μοντέλο να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έτσι λοιπόν... Κάτσαμε και στήσαμε το πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο της αντιλησιοταμείευσης εδώ στο Δήμο μας. Ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι μεγάλο, δεν είναι κοστοβόρο, αλλά έχει πολλαπλά ωφέλη. Είναι αυτό που θα μας φέρει στην απόλυτη ενεργειακή αυτονομία του Δήμου αφενός, με αποτέλεσμα αυτού να έχουμε την κάθετη μείωση των δημοτικών τελών έως και 60% να έχουμε μία αλματώδη άνοδο στην, στον πρωτογενή τομέα παραδίδοντας τους νέους αγρότες στους καλλιεργήσιμη γη αρδεύσιμη πάνω από 10.000 στρέμματα που την επιζητούν τόσο πολύ και ταυτόχρονα να έχουμε και ένα κοινωνικό αποτύπωμα να κάνουμε όπως λέμε και κοινωνική πολιτική για τις ευπαθείς ομάδες και για τα άτομα με αναπηρία. Υπάρχει ταβάνι για εσάς στους στόχους σας και τα έργα. Γενικώ δεν έχω τα βάνει. Γενικώ δεν έχω τα βάνει ω άνθρωπο, ούτε μπαίνω σε καλούπια. Άρα λοιπόν, η άποψη μου είναι, αυτό μπορεί να είναι και κακό, βέβαια. Και πολλοί λένε, αλλάζω κτλ. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι ποτέ δεν σταματάω. Όταν θα ξεκινήσω να φτιάχνω κάτι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η χειρονακτική εργασία, ποτέ δεν θα σταματήσω και πάντα θέλω να κάνω ε, αυτό που θα κάνω να το κάνω σωστό, να το κάνω τέλειο. Είμαι τελειωμανή. Αυτό είναι κακό σε έναν άνθρωπο γιατί αυτό σε φθείρει. Είναι όμω πολύ καλό για του υπολείπου, για αυτού που απολαμβάνουν αυτά που κάνει. Άρα λοιπόν και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το νου, με τη σκέψη, με το πώ αντιλαμβάνεσαι, με το πώ αντιλαμβάνεσαι το τι θέλει ο κόσμο, το τι θέλει η κοινωνία, και βάζει το μυαλό σου να σκεφτεί, δίνει την ιδέα και μετά μαζεύει την ομάδα, μαζεύει του ειδικού και λε: Παιδιά, πρέπει να κάνουμε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Εκεί λοιπόν έρχεται η εξειδίκευση. Γιατί πολλοί με λένε ξερόλα, όχι ξερόλας δεν είμαι. Αλλά όταν φτάσω και πω ότι αυτό πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, τελικά έρχονται κύριοι και να μου λένε, ναι, πώς το σκέφτηκες, θέλω να πιστεύω ότι είναι έμφυτο αυτό και δεν είναι κάτι περισσότερο. Άρα λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τη σκέψη. Όταν θα σταματήσω λοιπόν να σκέφτομαι και δεν θέλω να φτάσω γρήγορα σε αυτό το σημείο, τότε θα πω ότι θα σταματήσω να δημιουργώ. Αν και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να υπάρξει έστω και μία στιγμή, είτε είναι στιγμή χαλάρωσης, είτε είναι στιγμή δουλειάς, χωρίς να δημιουργώ, γιατί ακόμη και τη στιγμή που χαλαρώνω, δημιουργώ. Και αφού λέμε για δημιουργίες, τόσα χρόνια έχουν γίνει η αλήθεια, είναι πάρα πολλά έργα. Ξεχωρίζεται κάποιο από όλα αυτά. Δύσκολη ερώτηση. Μάλλον με βάζει σε έναν προβληματισμό. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι γιατί όπως είπα και πριν κάθε τι γίνεται για ένα συγκεκριμένο στόχο. Άρα λοιπόν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι το ένα ήταν περισσότερης βαρύνουσα σημασία από το άλλο που είχε λιγότερη... Πράγματι, μπορεί τα μικρότερα έργα πιθανόν να είναι μικρότερης βαρύτητας, επίσης όμως στοχευμένα και πιάνουν τόπου. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να συγκρίνω το εμβληματικό έργο του Κολυβητηρίου, αλλά και με το αντιπλημμυρικό τόσο της πόλης όσο και του Αλιάκμωνα. Ή αυτό που σκεφτόμαστε για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ή τη αντιλησο... που θα μα φέρει να είμαστε απόλυτα ενεργειακά αυτόνομοι. Όλα τα έργα λοιπόν είναι τμήματα ενός γενικότερου σχεδιασμού που κουμπώνουν μεταξύ τους και όλα μαζί αποτελούν ένα εμβληματικό έργο, αυτό το έργο του Δήμου του Άργου Ορεστικού. Λάθη μέσα σε αυτά τα χρόνια έγιναν. Σαφώς. Όποιο πιστεύει ότι δεν κάνει λάθη, μάλλον ήδη ζει σε αυτή τη ζωή ή δεν κάνει τίποτα. Γιατί συνήθω αυτό που δεν κάνει τίποτα δεν θα κάνει και λάθη. Έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει αρκετά λάθη. Είχα πάντα ε, την, το θάρρο τη γνώμη να ζητήσω και συ, ε, συγγνώμη δημόσια για κάποια λάθη και μάλιστα ε, έκανα λάθη και με συνεργάτε που ζήτησα επίσης συγγνώμη. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις ότι έκανες λάθος και να μην το ξανακάνεις. Να διδάσκεις λοιπόν από τα λάθη σου για να πηγαίνεις την επόμενη μέρα. Πότε τελικά πρέπει να φύγει κάποιος από την πολιτική. <laughs> ναι, είναι και επίκαιρο. Γιατί ακούω ε, κάποιους από μια συγκεκριμένη παράταξη, ε, τέλος λέει, βαρέθηκε ο κόσμος μάλλον να απευθύνονται μόνο σε μάλλον μόνο εμένα βαρέθηκε ο κόσμο που εγώ έχω άλλη άποψη γιατί όποτε βρίσκω χρόνο να είμαι στην κοινωνία όλοι λένε έλα και εδώ να μας πει τι γίνεται άρα έχω μια άλλη ε, αντίληψη για το όλο θέμα και υπάρχουν συνάδελφοι ε, καταξιωμένοι που έχουν τα πολλαπλάσια χρόνια από μένα ακόμη και εδώ αν δεν κάνω λάθο ο Χρήστο Κωνστιόπουλος στον Ιστοριο Επίσης είναι. έχει πάρα πολλά χρόνια, που ακόμη από την κοινότητα Νεστορίου, αλλά δεν άκουσα ποτέ να πούν τίποτα για τον αγαπητό Χρήστο. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτό, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι φεύγεις από την πολιτική όταν πια δεν έχεις να δώσεις κάτι. Δεν έχεις να συνδυάσεις την πολιτική με μια θέση, με έναν τίτλο. Το έχω πει πολλές φορές, ότι όποιος δεν έχει λύσει τα υπαρξιακά του, να μην ασχολείται με τα κοινά αν περιμένει να ψηλώσει 10 πόντους από έναν τίτλο ενός Δημοτικού Συμβούλου, ενός α, ανθρώπου που θα έχει μια θεσμική θέση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Αντιδημάρχου ή και Δημάρχου, μάλλον δεν κάνει για αυτή τη δουλειά και μάλλον δεν πρέπει να ασχοληθεί. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι συνηφασμένο με αυτό που κάνω. Κάνω αυτό γιατί το αγαπάω, κάνω αυτό γιατί έχω μάθει να προσφέρω Κάνω αυτό γιατί έχω μάθει να εισπράττω την ηθική ικανοποίηση όπως προείπα της δημιουργίας αυτού του σχεδιασμού του οράματος όταν πια φτάνει στο σημείο να είναι χρηστικό από τους δημότες και από γενικότερα από όλο το Δήμο. Να είσαι ωφέλιμος λοιπόν και όχι αρεστός. Δεν έχω μάθει να γίνομαι αρεστός, ίσα ίσα που δεν έχω μάθει να κρατάω κάτι μέσα μου που δεν πρέπει να το πω. Το λέω ευθέω. Είναι καλύτερα να γνωρίζει ο άλλο την άποψή σου και μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή να στενοχωριέται, να παρεξηγείται σε εισαγωγικά, αλλά είμαι βέβαιο πω μετά από πολύ λίγη ώρα σου δίνει δίκιο, σου λέει Ευχαριστώ που μου το είπε και είναι ευγνώμων. Άρα λοιπόν, σταματά να ασχολείσαι όταν σταματάς να έχεις να δώσεις, όταν έχει στερέψει πολιτικά, όταν έχει στερέψει για το κοινό συμφέρον. Τώρα για τις εκλογές. Είδαμε ότι στην, στις βουλευτικές η αποχή ήταν μεγάλη. Τι βλέπετε στις αυτοδιοικητικές. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση, ε, έχουν σχέση οι βουλευτικές εκλογές με τις αυτοδιοικητικές. Η άποψή μου και ο στόχος μας είναι να αρθούν να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Γιατί? Γιατί εδώ κρίνουμε την τύχη του τόπου μας. Κρίνουμε την τύχη αυτής της αγαπημένης πόλης, των αγαπημένων χωριών για τα οποία έχουμε δώσει πολύ μεγάλους αγώνες και πολύ μεγάλο κόπο. Δίνουμε αγώνα για τους νέους, για τη νέα γενιά. Γιατί κακά τα ψέματα εμείς περάσαμε από αυτήν την ηλικία, δεν είχαμε αυτά που θα θέλαμε τότε όταν ήμασταν νέοι. Θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν είχαμε όλη αυτή εδώ την περιοχή έτσι αναπλασμένη ώστε να έρθουμε να περάσουμε όμορφα. Δεν είχαμε παιδικές χαρές παίζαμε έξω στα αλόνια από τα σπίτια μας και μόλις έπιανε καλοκαίρι και τελειώναν τα σχολεία, ερχόμασταν εδώ στη Σκάλκη για να κάνουμε μπάνιο. Αυτή ήταν η διασκέδασή μας. Δεν είχαμε ούτε κλειστά γυμναστήρια, ούτε αθλητικά κέντρα. Αλλά παίζαμε στις γειτονιές, στα χωράφια και παίζαμε κρυφτό και κρυβόμασταν μέσα στα σιτάρια. Δυστυχώς αυτή ήταν η κατάσταση. Εμείς αγωνιζόμαστε για τη νέα γενιά. Και απευθύνομαι σε αυτούς πως θα πρέπει να έρθουν όλοι να ψηφίσουν, ειδικά οι νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Για αυτούς γίνεται όλος ο αγώνας, γιατί αυτοί έχουν τη ζωή μπροστά τους, αυτοί θα πρέπει να αγωνιστούν να πάρουν και αυτό το μικρόβιο, όπως λέω, του αγώνα για την τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχει καμία σχέση με κομματικές θέσεις, δεν έχει καμία θέση με το τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα αυτών των εκλογών, πως θέλουμε όλους τους νέους κοντά μας να μας πούν, άλλωστε μας λένε, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έρχονται και συζητάμε μαζί τους και πάρα πολλά κομμάτια από αυτά, από τις προτάσεις τους τα έχουμε κάνει πράξη. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό ήταν και κάτι που ήθελα έτσι κι αλλιώς να σας ρωτήσω, Δημαρχέ, ότι Ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στον νέο κόσμο, στα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Νομίζω το στείλαμε ήδη το μήνυμα. Εκτό αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι ακόμα. Ναι, βέβαια έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα ε, τα νέα παιδιά που δεν το είχαμε εμεί. Έχουν μία άμεση πληροφόρηση μέσα από όλα τα μίντια, μέσω τη πληροφορική, η οποία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ. Μέσα από τον υπολογιστή μπορούν να μάθουν τα πάντα. Ναι. Μπορούν να τσεκάρουν όπω λέμε όλα αυτά που λέμε, κατά πόσο έχουν βαρύτητα και κατά πόσο μπορεί να είναι εφαρμόσιμα. Και τους προκαλούμε άλλωστε να μπουν, να διαβάσουν το πρόγραμμά μας, ε, να μας κρίνουν και να μας συγκρίνουν με τους υπόλοιπους και να αποφασίσουν ποιους θέλουν να συνεχίσουν να διοικούν αυτόν εδώ το Δήμο που από το 11 που δεν μας γνώριζε κανείς σήμερα έχουμε γίνει Δήμος Σημείο Αναφοράς και πρότυπο Δήμου σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε. Εγώ ευχαριστώ για αυτά τα λίγα λεπτά. Θα πω για σας ε, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε διάφορα μηνύματα. Εγώ θα πω για ευχάριστα λεπτά χαλάρωσης. Ήταν πολύ ωραία και θα φροντίσω να έρχομαι πολύ πιο τακτικά εδώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Γεια σας.